Βάνα. Βάνα. Έκλεισε η Βάνα. Λοιπόν, να της πούμε ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό σε μία άλλη εκπομπή, γιατί επειδή μας πιέζει ο χρόνος, είναι ένα θέμα, εγώ θα το ξαναφέρουμε. Θέλω να έρθει την Τρίτη εδώ, να συζητήσουμε αυτό σχετικά με τα εξωγήινα όταν τα βλέπουμε στο όνειρο, τα εξωγήινα και επίσης, πλάσματα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, κατά πόσον τα όνειρα μπορούν διαισθητικά να προβλέψουν την τάση κάποιων ορισμένων πραγμάτων. Πολύ ωραία. Έχουμε όμως μία γραμμή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς σας λένε? Με λένε Ευαγγέλη. Ευάγγελο. Ευάγγελο. Είμαι 50 ετών, περίπου εκεί. Έχω χάσει πρόσφατα το γιο μου και τη γυναίκα μου. 25 χρονών ο γιος μου, 45 χρονών η γυναίκα μου. Συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα ένα περίεργο όνειρο. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω, παρόλο που το έχω πει σε πάρα πολλούς. Το πρώτο που είδα, είδα το γιο μου, μετά από 3 μήνες ακριβώς, να κάθεται σε μία πολυθρόνα σκαλιστή, με πλάτη πάρα πολύ ψηλή, καταλαβαίνετε. Και το ένα χέρι και το άλλο ήταν στα 2 μπράτσα της πολυθρόνας. Το ένα είναι αυτό. Το είπα και σε ορισμένους ιερωμένους, δεν μπορούσαν να μου δώσουν κάποια εξήγηση. Αλλά ήταν ντυμένος, δηλαδή όπως πραγματικά ήταν στη ζωή επάνω. Και πάντα μου έκανε με το χέρι, να σας δώσω να καταλάβετε, δηλαδή μακριά, να κάθομαι μακριά. Νεύμα να απομακρυνθείτε. Να είμαι σε μια απόσταση, ας πούμε, 4-5 μέτρων. Μετά από 5,5 με 6 μήνες, βλέπω το γιο μου, τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου, σε μια, ας το πούμε, παραλία, αλλά δεν ήταν θάλασσα, ήταν ποτάμι, αλλά καθαρό ποτάμι. Λίγο έτρεχε. Τη στιγμή αυτή βουτήξανε και οι δυο και βγήκανε στην απέναντι όχθη. Το λέω για να τριχιάζω αυτό το πράγμα. Καθώς βγήκανε, καθιστή κάτω στη χλώη, ήταν πολύ κοντή η χλώη, σαν γκαζόν, σαν γήπεδο του κολφ, ας το πούμε έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Και σηκώνονται και οι δύο και η γυναίκα μου η ίδια μου λέει: κάτσε εκεί που είσαι. Θα ζήσει 99 χρόνια. Παίρνονται αγκαζέ, ο γιος μου στο αριστερό μέρος, με τις πλάτες γυρισμένος προς εμένα, και γυρίζει η γυναίκα μου, με κοιτάζει, δεν γελάει, απλώς μου ρίχνει μία ματιά μισή, ας το πούμε, και προχωρούν στο βάθος σαν ένα γήπεδο γκολφ. Έχω συγκλονιστεί από αυτό το όνειρο. Δεν ξέρω τι. Για πες, Άγγελε. Κύριε Ευαγγέλη, εγώ πιστεύω ότι και τα δύο όνειρα αυτά συνδέονται. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο γιος σας και η γυναίκα σας που βλέπετε στο όνειρό σας δεν είναι ο γιος σας και η γυναίκα σας, αλλά είναι ένα ονειρικό σύμβολο που εσείς το ίδιο στο υποσυνείδητο χρησιμοποιεί για να μεταδώσει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό, ειδικά με τα αγαπημένα πρόσωπα που χάνονται, αυτά τα πρόσωπα να γίνονται δυνατά ονειρικά σύμβολα και να μας μεταδίδουν τις πιο δυνατές, έντονες έννοιες που θέλει να μας μεταδώσει. Να διακόψω λίγο. Και, ναι. Ναι, μήπως είναι ότι εγώ με τη σύζυγό μου και με την οικογένειά μου γενικά, ας πούμε, είμαστε τόσο πολύ δεμένοι, τόσο πολύ αγαπημένοι, 30 χρόνια μαζί, 30 χρόνια μαζί, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν ζούσε, θα ήμασταν το μοναδικό ζευγάρι, το πιστεύω αυτό το πράγμα, στα 4,5 εκατομμύρια πόσα είμαστε εδώ στην Αθήνα. Πρέπει να είμαστε το μοναδικό. Μήπως αυτό συμβαίνει? Οπωσδήποτε η σχέση σας που είχατε και η αγάπη και το δέσιμο φυσικά εντείνει όλα αυτά τα αισθήματα. Για το όνειρο αυτό που είδατε το γιο σας να κάθεται σε μια πολυθρόνα, ας μην εστιάζουμε στο σύμβολο στην πολυθρόνα, είναι γενικά το ίδιο, περισσότερο για μένα σημαντικό είναι το νεύμα που σας δίνει. Και ας μην ξεχνάμε αυτό το ποτάμι που πέρασαν στο άλλο το όνειρο είναι ακριβώς αυτό το πέρασμα. Περάσανε από τη ζωή, περάσανε στο θάνατο ακριβώς. Και σας λένε με τον τρόπο τους κάτι ότι εσείς πρέπει να ζήσετε. Μην αφήνετε τη θλίψη για τον αποχωρισμό αυτών να σας καταβάλει. Κύριε Ευάγγελε, θα πρέπει καταρχάς να σας πω για ακόμη μια φορά συλληπιτήρια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που τηλεφωνήσατε στην εκπομπή. Θα πρέπει να κλείσουμε. Ελπίζω ότι ικανοποιηθήκατε αρκετά, διότι μας πιέζει η πολιτική επικαιρότητα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συλληπιτήρια. Η Λιζέτα η Νικολάου, επειδή δεν έχει τραγουδήσει, θα έρθει ξανά στην εκπομπή να τραγουδήσει, γιατί μας πιέζει ο χρόνος πάρα πολύ, και εσείς οι δύο την Τρίτη, για να μιλήσουμε πάλι για τα όνειρα. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μας είδε σήμερα και μας βλέπουν πάρα πολύ, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους μέρα με τη μέρα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και να έρθετε δυναμωμένοι τη Δευτέρα στο ραντεβού σας, συνεπέστατη. Καλό Σαββατοκύριακο.